circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway. I've lost my face, my dignity, my look. Everything is gone. And I'm tired now. Πρέπει να έχεις ψυχούλα. Ψυχούλα να λες ότι θα αφιερώσω αυτό το πράγμα μία φορά την εβδομάδα. Δεν θα πάω για καφέ. Θα πάω να καθαρίσω σε ένα καταφύγιο της περιοχής μου. Ο εθελοντισμός είναι για τον κάθε άνθρωπο διαφορετική έννοια. Δεν έχει σημασία να ξέρεις να ρίξεις μπετά, να φτιάξεις κάποια άλλα πράγματα. Σημασία έχει να έχεις τη θέληση για να βοηθήσεις σε καλύτερη διαβίωση των αδέσποτων. Συνήθως αυτοί που λένε ότι γιατί ταΐζετε τα ζώα, γιατί ξοδεύετε και δεν ταΐζετε τα παιδιά ή τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, είναι αυτοί συνήθως οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται ούτε για τον συνάνθρωπό τους. Τα εκατοντάδες χιλιάδες ζώα, μάλλον και σκυλιά που βρίσκονται στον δρόμο, δεν βρεθήκανε μόνα τους. Κάποιοι άνθρωποι τα πήραν σαν παιχνίδι στο σπίτι τους και μετά πολύ άνετα και με ελαφριά την καρδία τα εγκαταλείψανε στους δρόμους. Δεχόμαστε και τηλέφωνα ότι πάρτε το, θα το πετάξω στον δρόμο. Πήγαμε με έναν εθελοντή και αυτό που αντικρίσαμε δεν το είχα ξαναδεί. Ασχολούμαι σχεδόν 12 χρόνια με τα αδέσποτα. Είχαν πετάξει ένα πανέμορφο, μια πανέμορφη σκυλίτσα κατάλευκη, σαν το χιόνι, μέσα στη βροχή. Έβρεχε καρεκλοπόδαρα εκείνη τη μέρα και ήταν μέσα στα σκουπίδια ζωντανή, να τρέμει. Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το Πετσού είναι και αυτή τη Δετάρτη μαζί σας και έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ τον Ζωοφιλικό Σύλλογο Περάματος, ΖΟΣΥΠΕ. ΖΟΣΥΠΕ. Τον ΖΟΣΥΠΕ και είναι η κυρία Μάρθα Νομικού, κυρία Δέσποινα Αγγίσμο και η κυρία Αφροδίτη Λακιώτου. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Να συστήσουμε καταρχήν τον κύριο της παρέας. Γιατί ήρθατε τρεις κυρίες, έχετε και έναν κύριο, τον Μάκη. Ο οποίος Μάκης μάλλον θέλει να κοιμηθεί, δεν θέλει να κάνει εκπομπή. Ναι, μόλι. Είναι μία από τις περιπτώσεις που φιλοξενείται και κουράζεται. Ο Μάκης φιλοξενείται σε σπίτι εθελοντή. Η κατάστασή του είναι τέτοια που δεν μπορεί να μείνει στο καταφύγιο. Είναι ένα ζώο καλαζαρικό και είναι και καρκινοπαθής. Κάνει χημειοθεραπείες και όπως καταλαβαίνετε το ανοσοποιητικό του δεν είναι σε θέση, ας πούμε, για να μπορεί να ζήσει σε ένα καταφύγιο, είναι εκτεθειμένο σε μικρόβια. Οπότε φιλοξενείται σε σπίτι εθελοντή, αλλά είναι προσωρινό αυτό και επειδή κάνει τις χημειοθεραπείες του και ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά, εμείς ελπίζουμε να βρεθεί κάτι πιο μόνιμο, μία, ας πούμε, πιο μόνιμη φιλοξενία ή υιοθεσία ακόμα. Από άτομα που είναι έτσι, έχουν αρκετά έτσι, ψυχική δύναμη για να... Και διάθεση, γιατί η αλήθεια διάθεση, είναι ότι ναι. Θέλει μεγάλη δύναμη. Δύναμη και διάθεση για να προσφέρεις βοήθεια σε ένα τέτοιο ζώο. Όποιος λοιπόν από εσάς έχει αυτή τη διάθεση και τη δύναμη μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο email της εκπομπής, το οποίο είναι petshow@star.gr ή στη σελίδα μας στο Facebook, petshow, ή στη σελίδα του ΖΟΣΥΠΕ. ΖΟΣΥΠΕ, τα αρχικά. Του ΖΟΣΥΠΕ στο Facebook, ζήτα όμικρον σίγμα ύψιλον πι ύψιλον. Έτσι, ΖΟΣΥΠΕ, αν απαντήσετε στο Facebook, θα σας βγάλει τη σελίδα του Ζωοφιλικού Συλλόγου Περάματος και μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα αν θέλετε να υιοθετήσετε τον Μάκη. Είναι εύκολο να βρει ένα τέτοιο ζώο υιοθεσία και είναι εύκολο να βρούνε γενικά, να βρείτε υιοθεσίες για τα ζωάκια. Και φιλοξενίες, τις οποίες έχετε μεγάλη ανάγκη, υποθέτω. Όχι, έχουν γίνει, ειδικά φέτος έχουν γίνει πάρα πολλές υιοθεσίες και όχι μόνο μέσα από το καταφύγιο, πολλά περιστατικά έξω, εξωτερικά. Δηλαδή ζώα που βρίσκαμε, όχι, φέτος είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, έχουν γίνει πολλές υιοθεσίες. Αλλά είναι λίγο δύσκολο με τα γέρικα. Λόγω ότι εμείς στο καταφύγιο έχουμε αρκετά γέρικα. Δηλαδή το πιο μικρό μας αυτή τη στιγμή είναι 8 στα 9 και το πιο μεγάλο 16-17. Είναι δύσκολο άλλος να αναλάβει ένα γέρικο σκύλι να το πάρει στο σπίτι. Εμείς τα θέλαμε βέβαια, έτσι. Ναι, είναι αλήθεια. Να ζήσει τα τελευταία του χρόνια σε ένα σπίτι. Είναι ό,τι καλύτερο. Αν και συνήθως θεωρητικά είναι και πιο εύκολο να υιοθετήσει ένα μεγάλο σκύλο. Από την άποψη ότι δεν έχεις
να τραβήξεις όσα τραβάς όταν υιοθετήσεις ένα κουτάβι. Έτσι, ένα κουτάβι. Έτσι, γιατί πολλοί θεωρούν χαριτωμένο το να πάρουν ένα κουτάβι και είναι, αλλά όπως και ένα παιδί όταν έρχεται, έτσι ένα κουτάβι δεν έχει μόνο καλή στιγμή. Ναι. Έχει κακάκια, να κυνηγάς από πίσω με τη σκούπα. Έτσι, ναι. Το έχω περάσει και ξέρω. Καταρχάς βλέπω στην μπλούζα σας γράφεται εθελοντής. Mm-hmm. Έτσι. Νομίζω, το συζητήσαμε και πριν. Βεβαίως. Και πρέπει να το τονίσουμε και να το πείτε εσείς, όχι εγώ. Τι σημαίνει η λέξη εθελοντής? Όχι να ανοίξουμε το λεξικό και να δούμε την ετυμολογία της. Τι σημαίνει η λέξη εθελοντής? Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος θεωρεί πως οι φιλοζωικές ότι πληρώνονται. Ότι πληρώνονται και ότι είναι υποχρεωμένοι. Έτσι ακριβώς. Να ανταποκριθούν. Λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος. Βέβαια δεν τους αδικώ. Απ' τη μία. Απ' την άλλη όμως ότι αν δεν έρθεις να το ζήσεις ο ίδιος, τι κάνει ένας εθελοντής καθημερινά, ότι αφαιρεώνει ώρες, αφήνει τη δουλειά του, αφήνει το σπίτι του και τρέχει στο δρόμο να βοηθήσει αδέσποτα. Εθελοντισμός τι είναι? Το λέει και η λέξη. Κάνω κάτι εθελοντικά, φιλοκερδώς. Δηλαδή ό,τι κάνω, το κάνω επειδή στο θέλω. Το θέλει η ψυχούλα μου να κάνω, να πάω να ταΐσω ένα ζώο, να κοιμηθώ το βράδυ ήσυχος, γι' αυτό το κάνω. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι οι φιλοζωικές, οι μη κερδοσκοπικές, δεν παίρνουν χρήματα από το κράτος. Που λένε το κράτος έδωσε κάποια χρήματα. Δεν τα παίρνουν οι φιλοζωικές, παιδιά, αυτά. Είναι λάθος όλο αυτό. Είμαστε εθελοντές, εμείς έχουμε καταστρέψει τα αμάξια μας. Εγώ βάζω από το μισθό μου προσωπικά και συντηρώ το καταφύγιο. Ο κόσμος δίνει είτε από το διαδίκτυο, είτε με δωρεές, είτε έρχεται στα μπαζάρ μας και ψωνίζει. Και έχουμε και τους εικονικούς γονείς, οι οποίοι εικονικοί γονείς δίνουν ένα τσουβάλι το μήνα για να τρώει το σκυλί που έχει υιοθετήσει εικονικά, επειδή δεν μπορεί να το πάρει στο σπίτι του. Να καταλάβει ο κόσμος ότι οι φιλοζωικές δεν πληρώνονται, είμαστε εθελοντές. Το κάνουμε από μόνοι μας. Αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό και καλό είναι να έρθουν οι ίδιοι να το δουν και με τα μάτια τους. Δεν είναι λόγια μόνο. Πρέπει να μπουν σε ένα σωματείο, σε ένα καταφύγιο. Κάποιες φορές μας παίρνουν και μας λένε ελάτε πάρτε το σας παρακαλώ, έχετε χώρο. Και πολλές φορές το λένε και με πολύ άσχημο τρόπο. Μπράβο, παιδιά, καταλάβετε το. Μπορεί να υπάρχει ένα δωμάτιο άδειο εκείνη τη στιγμή, αλλά αυτό το σκυλί θέλει τροφή, θέλει ώρα να το καθαρίσεις, θέλουμε χέρια. Πολύ ευχαρίστως να φιλοξενήσουμε ένα ζώο αν έχουμε το χώρο, αλλά έλα βοήθα. Ο δικός σας σύλλογος σε ποια περιοχή δραστηριοποιείται, μόνο στο Πέραμα? Κυρίως στο Πέραμα, δεν το συζητώ, αλλά έχουμε ανοιχτεί κι αλλού. Βοηθάμε Κερατσίνη πολύ αυτή τη στιγμή. Ο Μάκης είναι από Κερατσίνη. Ολυμπιακός Μάκη. Βέβαια, δεν φαίνεται έχει και το φουλάρι. Όλες τις περιοχές, Δραπετσόνα, Νίκαια, Αθήνα έχουμε φτάσει, Χαλκίδες. Έχουμε πάρει από το καταφύγιο τότε από του κυρίου Μπέου. Από το Βόλο την Τρίποδη, την Αγάπη που τη φέραμε. Δηλαδή, όποτε μπορούμε, βοηθάμε. Όποτε μπορούμε και όπου μπορούμε, έτσι όσο μας κρατάνε οι δυνάμεις μας. Και αυτά πάντα εθελοντικά. Πάντα. Άλλωστε, υποθέτω ότι εφόσον ασχολείστε με τη φιλοζωία, βλέπουμε παράλληλα να πούμε για κάποιες φωτογραφίες από περιστατικά τα οποία έχετε αναλάβει. Βλέπουμε και εδώ μια πιτμπουλίνα. Τι είναι? Η δεσποινούλα με την. Ναι. Περνάνε λίγο γρήγορα, οκ, okay, είναι λίγο στυλ. Να πούμε δύο λόγια για αυτές τις. Λοιπόν. Δεν ακολουθούμε τον κορμό τώρα, όπως το συζητήσαμε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, η χαρά. Είμαστε, πάμε όπως θέλουμε. Η χαρούλα μας. Ήταν μια μέρα η οποία σχόλαγα. Χτυπάει το τηλέφωνό μου. Σας παρακαλώ, άκουγα ουρλιαχτά το τηλέφωνο. Βοήθεια, βοήθεια, το τρώνει ζωντανό. Αυτό ήταν όταν σήκωσα το τηλέφωνο. Ηρεμήστε, πείτε μου, οδήγαγα εκείνη την ώρα, πείτε μου τι έγινε. Ελάτε γρήγορα στο Πέραμα, στην τάδε οδό, το τρώνει ζωντανό. Καλέστε περιπολικό και έρχομαι κι εγώ τώρα. Όντως, όταν πήγα με έναν εθελοντή, που είναι και εθελοντής μας ο γιος της κυρίας Αφροδίτης, είδαμε δύο pitbull ιδιόκτητα να τρώνε το τρίτο το θηλυκό ζωντανό. Ήρθανε τα περιπολικά, πήραμε εντολή από εισαγγελέα και μπήκαμε μες στο σπίτι. Έγιναν όλα τα νόμιμα, πήγε αυταπάγγελτα ο κύριος, μόνιμος του ναυτικού, καταδικάστηκε. Και η σκυλίτσα μας τώρα, η χαρά, μετά από προσπάθειες σε κλινικές αυτά, έχει υιοθετηθεί σε έναν κύριο 60 χρονών, ο οποίος κοιμάται αγκαλιά του στο κρεβάτι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Τι καλύτερο για το σκυλάκι. Εμάς αυτό το πράγμα μας δίνει δύναμη και μας δίνει κουράγιο να πηγαίνουμε στις επόμενες κακοποιήσεις. Μακάρι να μην υπάρχουν κακοποιήσεις. Όχι, ναι, απλώς λέω ότι κοίτα, υπάρχουν ελπίδες και όσο γίνεται να τα προσπαθείς όλα. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα φιλοξενήσει τον Παναγιώτη Μίλα, ο οποίος είχε αρχίσει
μια προσπάθεια που συζητήσαμε και πριν με την ομάδα εναντίον στην κακοποίηση του σκύλου, την Angels. Και είπα αυτό ακριβώς. Μπράβο, ότι, ναι. Και θα ήθελα να αναφέρω κι εγώ κάποια πράγματα. Είπα ότι με λίγα λόγια αυτά οι κακοποιήσεις γινόντουσαν δυστυχώς πάντα και πάντα υπήρχαν άνθρωποι που. Και θα υπάρχουν. Και θα υπάρχουν, έτσι, που αναλάβαναν τέτοιες περιπτώσεις και τις έτρεχαν. Απλά τώρα δεν έβγαιναν στη δημοσιότητα. Ναι, και με αυτόν πήρε το θέμα λίγο μεγαλύτερη δημοσιότητα και είναι καλό αυτό. Πρέπει δηλαδή. Όταν κάνετε κάτι καλό, δεν είναι να θέμα σεμνότητας ή... Ναι, μπορεί κάποιος να μην θέλει, το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει το έργο σας να προβάλλετε. Και φυσικά είναι και δική μας υποχρέωση. Έτσι. Θα ήθελα να αναφέρω συγγνώμη κιόλας για το παλικάρι. Μπράβο αυτό που έχει ξεκινήσει και κάνει. Απλώς το τονίζω αυτό. Οι φιλόζωοι να τον εβοηθήσουν. Mm. Μην τον εβοηθήσουν μόνο στην αρχή. Δηλαδή, αυτό που ξεκίνησε το παλικάρι, να το ξεκινήσει και μακάρι να γίνει. Μακάρι, αλλά να τον βοηθάνε. Δηλαδή, οι φιλόζωοι να βοηθήσουν είτε με φιλοξενίες. Το παλικάρι δεν είναι Θεός όπως εμείς. Όταν μας καλούν για μια καταγγελία, εγώ έτυχε και έχω ένα χώρο που μου έχει δώσει ο Δήμαρχος του Περάματος. Mm. Αυτό το παλικάρι, αν πηγαίνει στις κακοποίησεις, πού θα τα πηγαίνει. Πρέπει να συνεργάζονται και οι φιλόζωοι που τον εκαλούν, να τα πηγαίνουν σε φιλοξενίες, να είναι μια ομάδα, μια χούφτα, μια δύναμη. Και έτσι, παιδιά, θα γίνουν όλα καλύτερα. Θα υπάρξει, αν βοηθάμε όλοι. Αν και το ανέφερες πριν, μπορείτε να πείτε πώς συντηρήσετε ως φιλοζωικός και πώς μπορεί κάποιος να σας βοηθήσει. Τι βοήθεια μπορεί να σας προσφέρει. Λοιπόν, κοιτάξτε, να πούμε την αλήθεια τώρα. Κάποιος μας ακούει τώρα και θέλει να βοηθήσει. Ωραία. Πώς μπορεί να βοηθήσει. Ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει είτε με την εικονική υιοθεσία, όπως λέμε. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν μπορεί να πάρει ένα ζωάκι στο σπίτι για το χώρο ή δεν μπορεί με τον άντρα, έχει προβλήματα γι' αυτά. Μπορεί να υιοθετήσει ένα ζωάκι εικονικά, δηλαδή να φέρει ένα τσουβάλι το μήνα, δεν ζητάμε χρήματα. Ένα τσουβάλι το μήνα για μας είναι καλύτερο. Και έτσι εξοικονομούμε το κάθε σκυλί να έχει το τσουβάλι του το μήνα, στο περίπου λέμε, έτσι. Και έτσι συντηρείται και τρώει σωστά. Mm. Άρα δεν είναι ανάγκη να σας δώσω και λεφτά. Όχι, επειδή υπάρχει ασχέτως, βέβαια. Ότι θα δώσουμε λεφτά και θα τα φάνε, ας πούμε. Όχι, όχι, και καλά κάνει ο κόσμος και το έχει αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να υπάρχει πλήρη διαφάνεια. Εμείς ακόμα και τις τροφές. Έχουμε λογαριασμό αποθήκης. Δεν έχουμε λογαριασμό του σωματείου μας. Δεν έχω βγάλει. Ο λόγος είναι γιατί θέλω να υπάρχει πλήρη διαφάνεια. Δηλαδή, με το που μπαίνουν τα λεφτά από τους φιλόζωους, παίρνουμε κατευθείαν τροφές και φάρμακα. Κατευθείαν. Mm. Μπορούν να βοηθήσουν είτε με τα μπαζάρ μας, που κάνουμε Χριστούγεννα, Πάσχα, να ψωνίζουν κάποια είδη. Και μπορούν βέβαια με δωρεές. Δωρεές. Είτε φάρμακα, οι ίδιοι να φέρουν πράγματα. Έχετε μπαζάρ τώρα, Πάσχα? Ναι, τώρα. 7, 8, 9. Απριλίου. Το οποίο θα γίνει πού? Θα γίνει στο Κερατσίνι, στη Λεωφόρο Σαλαμίνος 77, δίπλα στο Max Ferry. Ωραία. Που κάνουμε και κάθε χρόνο. Mm. Δηλαδή από εκεί περιμένουμε τώρα πόρους για τα εμβόλια που είναι του χρόνου τώρα να γίνουν στα 55 ζώα, από παρασίτωση, από εκεί να ξοφλήσουμε γιατρούς, γιατί έχουμε πάντα που χρωστάμε στους γιατρούς, και ξοφλάμε μια φορά το χρόνο, πάμε και τους ξοφλάμε. Σας το τρώνε οι γιατροί, είναι αυτό που λέμε. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Έτσι. Αλλά υποθέτω και με την προσωπική μου εμπειρία, ότι και οι γιατροί πολλές φορές προσφέρουν. Όχι, αν δεν υπήρχαν και αυτοί να κάνουν τις καλύτερες τιμές και όλα αυτά, δεν θα κάναμε κάτι. Εννοώ ότι δεν βλέπουν τη βοήθειά τους απαραίτητως εμπορικά. Όχι. Υπάρχουν εκτινίατροι πραγματικά που μας έχουν βοηθήσει. Είναι ανθρώποι. Mm. Δηλαδή ανοίγουν και 12 και 1 η ώρα το βράδυ για αδέσποτο, έτσι. Που δεν το κάνουν ούτε σε ιδιόκτητο. Mm. Έχουμε τέτοιους γιατρούς εμείς που συνεργαζόμαστε και είμαστε. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Εσύ, Δέσποινα, που είσαι μικρότερη της παρέας, τι σε όθησες να ασχοληθείς με την φιλοζωία? Πάντα είχα τρέλα με τα ζώα. Και όταν ήμουν 14, το 2014, ήρθα στο Ζωοφιλικό Σύλλογο Περάματος. Μένεις εκεί? Δραπετσόνα μένω. Mm. Και έγινε εθελόντρια το 2014. Και πώς τα είδες τα πράγματα από μέσα? Ήταν έτσι όπως τα περίμενες? Σίγουρα και πολύ καλύτερα. Τα ζώα είναι πραγματικά ευτυχισμένα στο καταφύγιο. Mm. Τα παιδιά της ηλικίας σου πώς αντιμετωπίζουν τη φιλοζωία? Ελάχιστα παιδιά, από ό,τι έχω παρατηρήσει, στην ηλικία μου ασχολούνται με τα αδέσποτα ή με τα ζώα γενικά. Γιατί έχω την εντύπωση ότι, δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο στη δική μου περιοχή, ότι όλο και περισσότερος κόσμος αποκτά ένα σκυλάκι. Εύχομαι να το διατηρήσει. Έτσι. Παλιά δεν ήταν έτσι. Όχι. Τώρα, όσο πάει ο καιρός, έρχονται και πιο νέα παιδιά. Εμείς έχουμε πολύ νέα παιδιά στο καταφύγιο. Και ο μικρός μας είναι 15, τώρα πήγε 15, mm. ο Μάνος μας. Έχουμε μικρά παιδιά, ας πούμε, ευαισθητοποιούνται και είναι και πιο φιλόζωα από εμάς.
Όταν έρχεται παιδί νέο στο καταφύγιο, δηλαδή αυτά που έχω κάνει εγώ τόσα χρόνια. Αυτός είναι ο Μάκης. Ναι. Mm-hmm. Ναι, είναι ο Μάκης. Είναι ο Μάκης. Ναι. Mm. Με τις πληγές που είχε. Που κάνει τις χημοθεραπείες. Πριν ξεκινήσουμε. Από κερατσίνη. Άμα δεις την κατάσταση που ήταν, μιλάς. Και πώς είναι τώρα, έτσι. Και κάνει και χημοθεραπείες που. Πάει εξαιρετικά καλά. Είναι σημαντικό αυτό. Και όπως είπαμε και πριν, όποιος ενδιαφέρεται να υιοθετήσει τον Μάκη, μπορεί να στείλει μήνυμα είτε σε εμάς, email της εκπομπής, petshop@packstar.gr. Έτσι, του αξίζει να βρει ένα καλό σπιτάκι. Δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις, σας παρακαλώ. Έτσι ώστε να βρει και ο Μάκης, ο οποίος είναι τουλάχιστον εδώ είναι πολύ ήσυχος, αλλά φαντάζομαι. Είναι ήσυχος. Και λόγω ηλικίας και δεν έχουμε ακούσει το γάβγισμά του. Ποτέ. Ακούμε βέβαια το γάβισμα του σκύλου. Αυτό που είναι. Έτσι, έχουμε και εμείς εδώ σωστά σκυλιά. Ένα μήνυμα στα νέα παιδιά που θα έδινες. Να ξεκινήσουν να ασχολούμαι με τη φιλοζωή, γιατί η φιλοζωή έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους. Να ασχοληθούν σημαντικά με τη φιλοζωή. Πιστεύεις ότι μπορείς να προτρέψεις τα παιδιά να ασχοληθούν ή πρέπει να το έχουν έμφυτο αυτό? Όχι απαραίτητα. Με το σχολείο μου ξεκινήσαμε να μαζεύουμε τροφές και ανταποκρίθηκαν πάρα πολλά παιδιά που δεν είχαν κάποια σχέση πιο πριν. Και ενδιαφέρονται να έρθουν και στο καταφύγιο να γνωρίσουν τα ζώα, να υιοθετήσουν εικονικά κάποιο ζώο. Ήδη έχουμε φέρει κάποιες τροφές. Εσάς η εμπειρία σας από τη φιλοζωία, άκουσα ότι και ο γιος ασχολείται. Ναι, από εκεί. Μα ο γιος είναι, βάλε. Α, ναι. Ανάποδα έγινε. Για να πει, ναι. Η αιτία ήταν ο γιος μου από τη μία και ο Μάκης από την άλλη. Γιατί το Μάκης δεν είναι καινούργιος γνώριμος μου. Το Μάκη τον ξέρω 4 χρόνια, είναι σε κοντινή γειτονιά από το σπίτι μου. Όπου πριν από 3,5 χρόνια τον είχα δει κοκαλιασμένο. Ήταν πετσί και κόκαλο, στην άκρη του δρόμου έτρεμε και πηγαίνοντας, περνώντας από εκεί με το γιο μου, το είδαμε το ζώο, ενώ το ξέραμε, περνάγαμε, το βλέπαμε, ας πούμε, δεν ήταν μια χαρά. Γιάννη, λέω, τι κάνουμε, προσπαθήσαμε να τον πιάσουμε, να πάμε σε γιατρό, αλλά είναι πάρα πολύ φοβικός, τώρα δηλαδή που κάθεται και τον αγγίζουμε, έχει κάνει μεγάλη πρόοδο. Δεν μπορούσαμε να τον πλησιάσουμε. Ο Γιάννης, ας πούμε, ήξερε που ήταν εθελοντής, ζήτησε από το ζωσιπέ, είχε έρθει η Μάρθα, έφερε κτηνίατρο, επειδή το ζώο είναι φοβικό και δεν μπορούσαμε να το πάμε εμείς στο γιατρό, έφερε κτηνίατρο με την ελπίδα να καταφέρουμε να τον δελεάσουμε με φαγητό, να του πάρουμε αίμα, στάθηκε αδύνατο, αλλά η κλινική εικόνα του ήταν τέτοια που δεν μας άφηνε και άλλα περιθώρια, που μας είπε και ξεκινήσαμε αγωγή για Ερλίχεια και Καλαζάρ. Και έτσι έγινε πάρα πολύ καλά. Βλέποντας εγώ τώρα αυτό το αποτέλεσμα, ότι δηλαδή, εντάξει, περνώντας, είδα κάτι, ειδοποίησαμε, βοήθησαν. Δεν μείνατε αδιάφοροι. Ναι, και είχε αποτέλεσμα, έσωσα μια ζωή. Και έτσι σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι και εγώ εθελοντικά, να πηγαίνω στο καταφύγιο και μετά πολύ πιο ενεργά. Ωραία. Βάλτε μια άνω τελεία. Γιατί θέλω να δούμε ένα μικρό βιντεάκι από μια εφαρμογή η οποία υπάρχει για τα κινητά τηλέφωνα και είναι πάρα πολύ χρήσιμη για όσους έχουμε σκύλο. Λέγεται Dogo. Πάμε να δούμε το βιντεάκι και θα μιλήσουμε με την υπεύθυνη επικοινωνίας για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, έχουμε στην σύνδεσή μας την κυρία Αναστασία Παναγελοπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη διαχείριση επικοινωνίας, και την κυρία Ειρήνη Χατζοπούλου, το είπα καλά? Ακριβώς. Ωραία, η οποία είναι υπεύθυνη οργάνωσης περιεχομένου, για να μας μιλήσετε για αυτή την εξαιρετική, όπως την είδα, εφαρμογή. Τι προσφέρει στον κόσμο αυτή η εφαρμογή, τι προσφέρει στο σκύλο μας, στο κατοικίδιό μας?
Ναι, βέβαια. Αρχικά ευχαριστούμε για την πρόσκληση πάρα πολύ. Εσύ, είμαστε πολύ χαρούμενες που είμαστε εδώ πέρα. Είμαστε τα δύο από τα τρία άτομα της ομάδας και ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε τον Ντόγκο. Το Ντόγκο είναι η πρώτη ελληνική εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης και πληροφόρησης για σκύλους. Είναι στην ουσία ένα social media application, το οποίο ένας ιδιοκτήτης σκύλου μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να γνωρίσει τους σκύλους δίπλα του, αλλά και να βρει πάρα πολλά σημεία ενδιαφέροντος, τον οποίο φυσικά τον αφορούν τον ιδιοκτήτη σκύλου, όπως pet shop, κτηνιατρία, pet friendly μαγαζιά, πάρκα. Το καλοκαίρι έχουμε ακόμη και κατηγορίες pet friendly, beach bar, παραλίες και ξενοδοχεία. Και πλέον έχουμε και πολλές καινούργιες λειτουργίες, τις οποίες τις αναφέρουμε τώρα με τη σειρά τους. Η χρήση της εφαρμογής είναι δωρεάν? Φυσικά, κατεβαίνει δωρεάν και για Android και για iOS και είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμη από τον καθένα. Να, επειδή μπήκα το είδα, δεν είναι τόσο δύσκολο να μπεις, καθόλου θα έλεγα. Χαίρομαι. Είχατε καμία ευκαιρία να δείτε τον χάρτη, τον πανελλαδικό χάρτη με τις κατηγορίες μας? Όχι, δεν βάθινα τόσο πολύ, γιατί δεν είχα ενεργοποιήσει την τοποθεσία στο κινητό μου. Αλλά θα το δω και θα σας πω στην επόμενη εκπομπή, θα πω αν έμεινα ευχαριστημένος. Αυτό που είπατε με το GPS είναι το βασικό πλεονέκτημα της εφαρμογής. Το instant geolocation δηλαδή, ότι όπου και αν είσαι, οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστεί σχετικά με το σκύλο σου μπορεί να τη βρει. Δεν χρειάζεται να είσαι από σταθερό υπολογιστή, να μπει σε κάποιο website, να ψάξεις σε συγκεκριμένη στο σελίδα. Η εφαρμογή μπορεί να φέρει όλες τις υπηρεσίες και όλες τις πληροφορίες στο χέρι σου. Ακριβώς. Είναι βέβαια απαραίτητο να έχουμε ίντερνετ, έτσι? Ναι. Ναι, αν και τον Ντόγκο κρατάει κάποια στοιχεία από μόνο του, οπότε και χωρίς ίντερνετ τη χρήση είναι σε ένα σημείο δυνατή. Και πού μπορεί να τη βρει ο κόσμος, και στο App Store και στο Play Store? Μου λέει ο αξιντάκτης ο Νίκος Χαρίς. Αν έχω ρωτήσει κάτι περίεργο, μην νομίζω το ρώτησα. Εγώ εκείνος το ρώτησε. Λοιπόν, στο dogo.gr μπορεί κάποιος να μπει αν θέλει να δει τα πάντα για τον Ντόγκο. dogo.gr και από εκεί μπορεί να μας βρει και σε social media, σε πλατφόρμες παντού. Και φυσικά είναι διαθέσιμο και στο App Store και στο Google Play. Ναι, στο Google Play το βρήκα εγώ, πάτησα Ντόγκο, μου το έβγαλε πρώτο. Βγαίνουμε πρώτοι. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν έχετε οτιδήποτε ενδιαφέρον να μας πείτε, ξανά θα επικοινωνήσουμε και θα μπορέσουμε να πούμε και ακόμα περισσότερα. Θέλω να μου πείτε αν βλέπετε πόσος κόσμος έχετε αποκριθεί, πόσος κόσμος είναι γεγραμμένος στην υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5.000 ενεργούς χρήστες, αλλά επειδή είμαστε και αρκετά ενεργά μέλη γενικότερα στη φιλοζωική κοινότητα, στο κοινό του κλάδου ζώων συντροφιά στην Ελλάδα, μέσα από συμμετοχή μας σε εκθέσεις, σε διάφορες εκδηλώσεις και ούτω καθεξής, μπορούμε να πούμε ότι το Ντόγκο το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε συνέχεια και βγάζουμε συνέχεια νέες λειτουργίες. Όπως τώρα που έχουμε μια νέα κατηγορία στο χάρτη του Ντόγκο, που λέγεται κίνδυνος, και μπορεί ο χρήστης μας να βρει γύρω του όλες τις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, τις οποίες είτε πρέπει να αποφύγει, όπως είναι αναφερόμενες φόλες, οι άγριες αγέλες σκύλων και ούτω καθεξής, είτε ένα ζώο σε ανάγκη χτυπημένο, στο οποίο πρέπει να επέμβει και ούτω καθεξής. Μία μικρή αναφορά. Και πολύ καλά κάνατε, γιατί έχουμε και εδώ τα μέλη της φιλοζωικής οργάνωσης από το Πέραμα, του ΖΟΣΥΠΕ, και θα ήθελα αυτό να ρωτήσω, αλλά το είπες πάνω κάτω, πόσο σημαντικό μπορεί να είναι και στη φιλοζωία. Ακριβώς. Πόσο σημαντική χρήση μπορεί να είναι στη φιλοζωία. Οι φιλοζωικές οργανώσεις πανελλαδικά έχουν δικό τους προφίλ μέσα στην εφαρμογή με όλα τους τα στοιχεία, το λόγο τους, τα στοιχεία επικοινωνίας και μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο το έργο τους. Γιατί η εφαρμογή δικτυώνει την κοινότητα και μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερο κόσμο ως ενεργούς εθελοντές ή οτιδήποτε χρειαστεί κάποια φιλοζωική από κάποιον. Βλέπω το σκυλάκι σας, πάντως συμφωνεί απόλυτα με όσα λέτε. Έτσι. Για σηκώστε το να το δούμε. Είναι μικρόσωμο ή μεγαλόσωμο? Είναι μικρόσωμο. Έλα να σε δούμε. Έλα να βγεις τηλεόραση. Τον έχουμε ντύσει και καταλήλωσε, έτσι. Ειρήνη, δείξε, δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν το βλέπετε, γιατί είσαι λίγο... Ορίστε, είμαστε με τον Ντόγκο φιλαράκι μας. Έτσι, είναι ένας εγγεγραμμένος χρήστης στον Ντόγκο. Ένα πρώην δεσποτάκι, επίσης, να σημειώσω. Έτσι. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, όποιος τον υιοθέτησε. Είναι σκυλάκι. Να με χαίρετε. Να πούμε κλείνοντας την διαδικασία της εγγραφής. Εγώ την έκανα, αλλά θέλω να την πείτε εσείς.
Ποια βήματα ακολουθεί? Χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα να συμπληρώσει κάποιος. Κοιτάξτε, χρειάζεται τα βασικά ώστε να θεωρηθεί ένα προφίλ ολοκληρωμένο. Γιατί στην ουσία αυτό είναι και ο λόγος ύπαρξης του ντόγκου. Να μπορέσει κάποιος να δικτυωθεί με σκυλάκια τα οποία θα έκανε παρέα και στο πάρκο, για να το πούμε έτσι. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι να δηλωθεί το όνομα, ηλικία, ράτσα ή και όχι φυσικά. Και διάφορα άλλα μικρά χαρακτηριστικά και με ένα enter είστε έτοιμοι. Πλέον έχουμε βάλει και τη δυνατότητα να βάζετε profile picture και cover photo, ώστε να μπορούμε να έχουμε καλύτερη, μια καλύτερη εικόνα από τα σκυλάκια τα οποία κάνουμε φίλους και μας κάνουν φίλους. Και μια σημαντική υποκατηγορία, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που έχετε βάλει για την κοινωνικό. Δεν ξέρω αν το είπατε. Για, ναι, την, όχι, δεν το για το επίπεδο κοινωνικότητας, κοινωνικοποίησης του σκύλου, έτσι. Ακριβώς. Γιατί αυτό πρέπει να το γνωρίζει πριν έρθει σε επαφή με ένα σκύλο. Μπορεί το αφεντικό του πάντα να μην το προσέχει όσο θα έπρεπε. Ωραία. Το τετράποδο φίλο μας πώς το λένε, ή τη φίλη. Ορίστε. Το τετράποδο φίλο μας ή φίλη πώς τον λένε. Ο Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας. Λοιπόν, θα βρούμε τον Λεωνίδα στο ντόγκο. Να το πείτε. Να φίλου. Θα σας κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχετε εγγραφή στο ντόγκο εσείς. Ναι, κανονικά. Και σαν προφίλ προσωπικά και ναι. Έχετε δει αν έχει όντως χρησιμότητα, αν μπορεί να... Έχει. Η Δεσποινούλα είναι ειδική σε αυτά που βάζουμε. Ως νεότερη είναι και... Από το ζωσιπέ ή... Tech freak. Είναι η Δέσποινα που διαχειρίζεται τις υιοθεσίες, τα σκηνοποιήσεις των άλμπουμ, όλα αυτά. Το Δεσποινάκι. Να πούμε τώρα, δεν θυμάμαι αν το αναφέραμε πριν, ναι. Πόσα ζώα φιλοξενείς στο καταφύγιο που έχετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι 54 σκυλιά, χώρια 3 που νοσηλεύουμε από γειτονιές και 5 γατάκια. Μόνο και είχαμε και γάιδαρο. Και ένα γάιδαρο. Πριν χρόνια είχαμε και έναν κακοποιημένο γάιδαρο. Πού τον πήγατε το γάιδαρο. Από κακοποίηση πάλι. Τον είχε ένας κριτικός και το είχαμε πάρει... Πολύ ξύλο είχε φάει. Το είχε κάνει, το πήραμε και μετά το πήγαμε σε καταφύγιο με γαϊδουράκια. Τον είχαμε 5 χρόνια, 6, αλλά δεν μπορούσε να ζήσει μέσα με τα σκυλιά. Τον είχαμε χώρια, αλλά... Στο πέραμα ήταν αυτή η περίπτωση. Ναι, στο πέραμα. Και γάιδαρα δηλαδή. Γάιδαρα. Τα πάντα κακοποιούνε, δεν είναι μόνο σκυλιά και γατιά. Τα πάντα. Τα πάντα. Ναι, άλλωστε. Δυστυχώς. Το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά στην εκπομπή και με τοποθέτηση ψυχολόγου, επιστήμονα δηλαδή, ότι όσοι κακοποιούν τα ζώα είναι πολύ πιθανό να κακοποιήσουν. Όχι πιθανόν. Έτσι. Είναι σίγουρο. Ναι, πιθανό λέω εγώ. Ναι. Είναι, με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια, 17 χρόνια που ασχολούμαι, είναι σίγουρο γιατί οι άνθρωποι που έχω πάρει σκυλιά από κακοποίηση μετά μαθαίνω ότι κάνουν άλλα σε ανθρώπους. Τα πιο πολλά που έχω δει δηλαδή, εγώ προσωπικά το λέω. Από τα σκυλάκια που έχετε τώρα, προφανώς είναι όλα για υιοθεσία, έτσι. Όλα, βέβαια. Όλα. Και τα σκυλάκια και τα γατάκια. Οπότε, αν θέλει κάποιος άλλος, υποθέτω στο Facebook, ναι. Έχετε αναρτήσεις με. Τα πάντα. Έχει το κάθε σκυλί γατί έχει το άλμπουμ του. Μπορεί κάποιος να έρθει από το. Βεβαίως. Μα εμείς θέλουμε από τις εγκαταστάσεις σας να έρθει. Βεβαίως. Όποτε θέλει και όποιος θέλει, η πόρτα της στέγης είναι ανοιχτή του καταφυγίου μας. Πάντα. Θα μου επιτρέψετε να πάω λίγο με στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Να σας πάω και εσάς μαζί στη Βεβαίως, Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί έχουμε στη σύνδεσή μας τον Σωτήρη Κουντουρά, που είναι εκπαιδευτής σκύλων από το Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων της Θεσσαλονίκης. Τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή. Μας είχε κάνει την τιμή να έρθει εδώ. Τώρα τον επισκεπτόμαστε στη Θεσσαλονίκη για να μας μιλήσει για το μεγαλύτερο φεστιβάλ σκύλων που έχει γίνει στην Ελλάδα. Θα διεξαχθεί από τις 24 ως τις 26 Μαρτίου. Περισσότερα θα μας πει ο Σωτήρης. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θοδωρή. Τι κάνουμε? Μια χαρά. Βλέπεις εδώ, στη μάχη, της ενημέρωσης. Αρχικά, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία για δεύτερη φορά στην εκπομπή σου. Να σε καλά. Να πούμε ότι είναι το μεγαλύτερο κοινοαθλητικό φεστιβάλ που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και όχι το φεστιβάλ σκύλων. Να πω κάποια πράγματα, δεν ξέρω. Έχεις κάποιες ερωτήσεις συγκεκριμένες? Πες μας τι ακριβώς αφορά για τον κόσμο που δεν ξέρει και αν θέλεις να... και για όσους γνωρίζουν κάτι για τα κοινά αθλήματα. Ουσιαστικά η ονομασία και όλος το φεστιβάλ είναι το Mediterranean Dog Talent 2017. Είναι μια διοργάνωση του Κέντρου Εκπαίδευσης Σκύλων Θεσσαλονίκης, Drive Unlimited. Χορηγή του φεστιβάλ είναι, η μεγάλη χορηγή μάλλον, είναι Yukanuba και η αλυσίδα Pet Shop στη Θεσσαλονίκη, Alma Pet, και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Είναι λοιπόν η μεγαλύτερη κοινοαθλητική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και ίσως και στα Βαλκάνια. Λίγο πιο αναλυτικά, θα έχουμε γύρω στους 100 συμμετέχοντες από 9 διαφορετικές χώρες. Θα δούμε 5 διαφορετικά κοινοαθλήματα, τα οποία είναι το mountaineering, το agility, το hippo, το dog frisbee και το dog dancing. Επίσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλα έπαθλα για τους νικητές, έτσι ώστε να δώσουμε ένα έξτρα κίνητρο στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με τα σπορ. Δεν ξέρω σε τι άλλο μπορώ να σε βοηθήσω. Μπορεί οποιοσδήποτε να έρθει ή μόνο επαγγελματίες, να το πω έτσι, του είδους. Οι συμμετέχοντες είναι και επαγγελματίες, είναι και ιδιώτες οι οποίοι κάνουν σπορ με σκύλους για χόμπι. Παρ' όλα αυτά μπορεί να παρακολουθήσει ο καθένας το τρίμερο γεγονός και ίσως είναι δωρεάν. Και αυτό είναι σημαντικό, έτσι, αν ο κόσμος θέλει να έρθει. Έτσι, το γεγονός ότι η είσοδος είναι δωρεάν, ελπίζω να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο. Σίγουρα και είναι η ιδέα πίσω από όλο αυτό. Ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια περίπου. Ξεκίνησε με την πρώτη μας διοργάνωση, το Cup of the North, το οποίο ήταν ένας μεγάλος αγώνας agility. Και σαν πλάνο και σαν κέντρο εκπαίδευσης σκύλων έχουμε να διοργανώνουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ κάθε χρόνο, έτσι ώστε να προσελκύουμε και συμμετέχοντες από το εξωτερικό, να δείχνουμε στους ιδιοκτήτες σκύλων ότι μπορούν να ασχοληθούν με το σκύλο τους με ποιοτικό χρόνο, κάνοντας κάποιο σπορ, κάποιο χόμπι και κάποια δραστηριότητα. Και κατά την άποψή μας είναι πολύ σημαντικό να γίνουν τέτοιες διοργανώσεις, έτσι ώστε να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ο μέσος ιδιοκτήτης και τις τάσεις που έχει ο σκύλος του και να αρχίσει να περνάει περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί του. Συμβουλές εκπαιδευτικού περιεχομένου θα υπάρχουν? Στο event θα υπάρχει παράλληλα με το κάθε σπορ επεξήγηση του τι βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, για συμβουλές για την εκπαίδευση του σκύλου μπορεί να λαμβάνει ο καθένας από την προσωπική μου σελίδα στο ίντερνετ, το www.k9.gr και κατόπιν της εκδήλωσης τηλεφωνικά. Ενδεικτικά για τις χώρες που θα συμμετέχουν, μπορείς να μας πεις? Ποιες χώρες είναι αυτές? Ναι. Έχουμε συμμετέχοντες από την Αυστρία, από την Ουγγαρία, από την Ρουμανία, από τη Σερβία, από τη Βουλγαρία, από την Ελλάδα αρκετές συμμετοχές. Άλλη μόνο, άμα δεν έχεις και την Ελλάδα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μου ακούγεται διεθνές το... Και αυτός είναι ο στόχος, να αρχίσουμε να το παρουσιάζουμε με τα χρόνια σαν ένα είδος και εναλλακτικού τουρισμού, ας το πούμε, έτσι ώστε και να αναβαθμίσουμε και να αναδείξουμε ας το πούμε, τις επαρχιακούς δήμους της Ελλάδας, στους ξένους, και να αρχίσει ο ξένος να συνδυάζει την αγάπη του για τους σκύλους και τα σπορ με σκύλους με την Ελλάδα, που γενικά είναι προορισμός που αρέσει ιδιαίτερα. Και είναι πολύ ευχάριστο νέοι άνθρωποι όπως εσύ να αναλαμβάνετε τέτοιες πρωτοβουλίες και να μην μένετε στο στενό πλαίσιο που μένουμε πολλές φορές ο καθένας στον τομέα μας, αλλά να το επικοινωνείτε προς τα έξω, έτσι, και γιατί όχι να συμβάλλετε και στην τουριστική ανάπτυξη. Έτσι, γιατί αυτό είναι σημαντικό που λες. Σε ευχαριστώ και ευχαριστώ που μου δίνεις το βήμα να επικοινωνήσω αυτό το φεστιβάλ. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Έτσι, και όταν θα γίνει, αν θέλεις, ξαναμιλάμε για να μας πεις πόσο ακριβώς πήγε βέβαια, η διοργάνωση. Έτσι, και αν είχε επιτυχία, εγώ σας συνεύχομαι ολόψυχα και είμαι σίγουρος ότι θα την έχετε. Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσουμε πάλι τις ημερομηνίες και τις ώρες προσέλευσης που μπορεί να φτιάξει. Είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Αυτό το Σαββατοκύριακο, 24, 25 και 26 Μαρτίου. Οι ώρες είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Έχει μεγάλη διάρκεια. Θα δούμε διάφορα σπορ την κάθε ημέρα. Να πούμε ότι το αποκορύφωμα θα γίνει την Κυριακή, στην οποία θα δούμε και mountaineering και frisbee και dog dancing και agility, και θα γίνουν και απονομές στους νικητές. Είπαμε πού ακριβώς γίνεται? Είναι στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αγίου Βασιλείου. Είναι 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μπορεί να μπει ο καθένας στη σελίδα του event, www.meddogtalent.com,
Και εκεί πέρα υπάρχει χάρτης ακριβής και όλες τις πληροφορίες για, για το, με το πρόγραμμα, υποθέτω και τα λοιπά. Ακριβώς, ναι. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Νίκο, αν το έχεις, δείξε μας άλλη μια φορά το site για να το δει και ο κόσμος. Και συνεχίζουμε την πολύ όμορφη κουβέντα μας με τα κορίτσια από το Πέρμα, από τον Ζωοφιλικό Σύλλογο Περάματος. Mm-hmm. Κολλάω συνέχεια, γιατί άλλος λέει φιλοζωική. Ναι, όχι. Και αυτό είναι σωστό, γιατί κάποιοι το έχουν. Ναι, λοιπόν, βλέπουμε και το site του φίλου μας του Σωτήρη. Ναι, K9. Όποιος θέλει μπορεί να μπει και να αντλήσει πληροφορίες. Βάλτε και κάτω, Νίκο, να φαίνεται η διεύθυνση. Okay. Βάλτε και κάτω να φαίνεται η διεύθυνση και όποιος φίλος θέλει μπορεί να πει να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για το πολύ ενδιαφέρον event που γίνεται το τριήμερο επί της ουσίας. Εντάξει, τριήμερο δεν είναι, γιατί 25 Μαρτίου είναι δυστυχώς Σάββατο. Έτσι. Αλλά είναι και ευχάριστο να βλέπουμε και τέτοια event να γίνονται. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα να κάνω πρωταθλητισμό με το σκύλο μου, αλλά να μάθει ο κόσμος πώς μπορεί να περνάει ωφέλιμο χρόνο μαζί με το σκύλο του, ποιοτικό χρόνο μαζί με το σκύλο του. Όχι, έχω ένα σκύλο, είτε τον έχω, είτε είναι ράτσας, είτε είναι υιοθετημένος ή μίαιμος, να τον έχω παρατημένο σε ένα μπαλκόνι ή στην αυλή ή στο σπίτι και να μην κάνω τίποτα. Έτσι, στο βαθμό που μπορούμε όλοι να κάνουμε, να περνάμε ποιοτικό χρόνο με τον σκύλο μας. Δεν ξέρω τι άλλο σημαντικό δεν είπαμε. Γιατί εγώ λέω, γράφω και στο τέλος κάτι θα έχω ξεχάσει. Είπαμε πως μπορεί να σας βοηθήσει κάποιος, ναι. Έτσι. Υποθέτω, δεν θυμάμαι αν το είπαμε πριν, ότι όποιος θέλει να δει μπορεί να έρθει από κοντά να δει τις εγκαταστάσεις σας, να δει πώς δουλεύετε και γιατί όχι να περάσει και μια μέρα μαζί σας. Βέβαια. Το κυριότερο. Αυτό το θέλουμε εμείς για να δούνε τι εστί εθελοντισμός. Τότε θα καταλάβουν. Ειδικά οι αμφισβητείες. Έτσι ακριβώς. Και θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Όταν μας παίρνει κόσμος για καταγγελίες. Θέλω να το τονίσω αυτό και όπως είπαμε και το παλικάρι που έχει ξεκινήσει την ομάδα για τις κακοποιήσεις, αυτό που είπα, όταν παίρνετε για καταγγελίες και μας παίρνετε και μας λέτε θέλω βοήθεια από τη φιλοζωική, πρέπει να έχουμε μάρτυρα. Όταν δεν είναι αυταπάγγελτο, δηλαδή όταν δεν τους πιάνουμε παυτοφόρο, θέλουμε και έναν γείτονα που το βλέπει χρόνια αυτή την κακοποίηση, φοβούνται όλοι, δεν έρχονται. Mm. Πρέπει δηλαδή ο κόσμος να σταματήσει να φοβάται. Αλλιώς δεν θα σταματήσουν. Είναι απαραίτητο να αποκαλύψει τα στοιχεία του στην. Νομίζω όχι. Μπορεί και να τα κρύψει από ό,τι ξέρω. Μέσω συνεννόηση και μπορεί να τα κρύψει. Mm. Αλλά το θέμα είναι δεν θα σταματήσουν ποτέ οι κακοποιήσεις αν δεν γίνει αυτό. Mm. Δηλαδή, εμείς όσα δικαστήρια έχουμε πάει από κακοποιήσεις, έχουν καταδικαστεί όλοι. Και ο λόγος ποιος είναι. Γιατί προσπαθώ να πιέζω τον κόσμο να έρθει μάρτυρας. Φοβόντουσαν. Τους εξηγούσα, ερχόντουσαν τελικά στα δικαστήρια. Φοβόντουσαν και είναι κατανοητό, αλλά. Άμα δεν ξεπεράσουμε το φόβο, δεν θα κάνουμε. Όχι, απλώς δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν κάτι. Θα κάνουμε δηλαδή, εγώ, αν πάω σε μια κακοποίηση, η οποία δεν μπορώ να την αποδείξω εκείνη τη στιγμή ότι τον βάζει μέσα στο σπίτι και το κοπανάει, θα πάω στο δικαστήριο. Θα του κάνω την καταγγελία. Είμαι εγώ η μάρτυρας. Θα μου πούνε, εσείς ζείτε εκεί, το βλέπετε κάθε μέρα, το ακούτε. Τι θα πω στον εισαγγελέα και στον πρόεδρο. Πώς μπορεί κάποιος να σας βοηθήσει ώστε να συλλεχθούν στοιχεία. Μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες, ας πούμε, μπορεί να τραβήξει κάποιο κοιτάξτε βίντεο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι παράνομα στην ουσία του. Αυτά. Ναι, κατάθεση μαρτυρίας. Ένας, δύο μάρτυρες από τη γειτονιά, ότι ζούμε εκεί, το βλέπουμε, το ακούμε, φτάνει. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Mm. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Απλώς φοβούνται. Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει να φοβάται. Για να σταματήσουν κακοποιήσεις στην Ελλάδα και γενικά, πρέπει να μην φοβόμαστε. Και εμείς έχουμε οικογένειες, τους κάνουμε τις καταγγελίες όμως. Και εγώ δεν θα μπορούσα να φοβάμαι με μαχαιρώσει. Mm. Ένα περιστατικό που έχετε και φωτογραφίες που σας έστειλα είναι ο Τόμπι, ο οποίος τον πήραμε από εμπόρους ναρκωτικών στο Πέραμα. Μας πήρε η ασφάλεια του Περάματος και πήγαμε. Είναι φωτογραφίες που είναι σε μια πολυκατοικία. Είναι ο ασπρόμαυρος, μπράβο, αυτός ο Τόμπι. Δεν ξεμάζανε εγώ τις φωτογραφίες με τον. Είναι σε μια πολυκατοικία, ζούσαν τρία σκυλιά, τα είχαν για κράχτη. Σε μια πολυκατοικία η οποία ήταν υποκατασκευή. Όχι αυτό. Αυτή είναι άλλη κακοποίηση. Πάλι στο Χαϊδάρι με μολοσίνα, με παράνομο εκτροφέα, τον εφοβόντουσαν όλοι. Καταδικαστήκαν. Δεν ξέρω, δηλαδή, πόσο τρομερό είναι να εκμεταλλεύεται κάποιος. Ναι, ο Τόμπι. Αυτό το σκυλί ξέρετε τι ξύλο έχει φάει, με λουρί, με αλυσίδα. Κοιτάξτε που ζούσε. Δεν είχε καθαριστεί ποτέ το μπαλκόνι επί 4 χρόνια. Του πετάγανε από την τρύπα από εκεί το φάει και το κοπανάγανε συνέχεια για να ειδοποιεί όποιος πέρναγε κάτω από την πολυκατοικία ή πήγαινε να μπει, να τους ειδοποιεί για να μπορούν να κάνουν
και μας κάλεσε η ασφάλεια του περάματος. Υπάρχει άλλη μια φωτογραφία, δεν ξέρω ποιος είναι, που ο σκύλος επί της ουσίας του δίνει το χέρι, το πόδι. Ο Τόμπι. Και είναι το μέρος για κάποιον σκύλο ο οποίος έχει βιώσει τον πόνο, ας πούμε. Τον πόνο και παρόλα αυτά. Να ανταποκρίνεται έτσι στον. Έτσι. Δηλαδή αυτό θέλω. Σαν εγώ δηλαδή, αν γίνει αυτό στην. Γενικά λέω έτσι. Ο κόσμος μη φοβάται. Ο κόσμος μη φοβάται. Χρειαζόμαστε τη στήριξή τους για να μπορούμε να τους καταδικάσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλιώς δεν γίνεται. Και αν αθωωωθεί από το δικαστήριο είναι χειρότερο μετά. Γιατί θα γίνει αφθάδης και θα τα κάνει και χειρότερα μετά. Εμείς, δόξα σε ο Θεός, όλα τα δικαστήρια τόσα χρόνια έχουν καταδικαστεί όλοι. Δεν έχει αθωωθεί κανένας. Γιατί, βέβαια, γιατί τους πιέζω να έχω μάρτυρες. Χωρίς μάρτυρα δεν πάω πουθενά. Και αυτό είναι ένα επιπλέον κατόκομα δικό σας, έτσι, και καταδεικνύει και το πόσο σημαντικό είναι το έργο των φιλόζων. Έτσι, και εγώ απλά θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά. Κάποτε ίσως να το σκεφτόμουν και εγώ όταν δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει, ότι οι περισσότεροι, δεν θέλω να πω όλοι γιατί δεν θέλω να είμαι απόλυτος, περισσότεροι φιλόζωοι είναι εθελοντές. Δεν είναι κρατικές υπηρεσίες, ας πούμε, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται στα περιστατικά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όλοι οι φιλόζωοι θέλουν να ανταποκριθούν, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα. Έτσι. Δεν κάνω λάθος. Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα μικρό βιντεάκι, να πάρω μια ανάσα. Γιατί μιλάω. Δεν θα μπει Αναστασία μέσα, Νίκο. Α, σωστά, κάπου πρέπει να κάτσει. Εντάξει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Θα αναγκαστώ να σας διώξω για να έρθει η Αναστασία, γιατί δεν χωράμε να κάτσουμε όλοι. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για το τέλος. Όχι, τίποτα. Εμείς αυτό. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε, που μας δώσατε τη δυνατότητα να πούμε κάποια πράγματα έτσι ώστε ο κόσμος να τα ακούει, πρέπει, και μπράβο να κάνετε περισσότερες εκπομπές τέτοιες. Δηλαδή όλοι όσοι μπορείτε, τα φιλοζωικά, οι εθελοντές κάνουν πολλή δουλειά που δεν φαίνεται. Και μακάρι να είναι και ανταπόκριση του κόσμου όμως τα φιλοζωικά, θα πω εγώ. Ναι. Γιατί τα views για τα Rottweiler, για τα Dogo Canario, για τα Pitbull, για και άλλες εκπομπές είναι ανεβασμένα. Οπότε φιλοξενούμε στην εκπομπή φιλόζωος, τα views μένουν χαμηλά. Και ό,τι είναι αφορά δέσποτα, πρέπει και αυτό να αλλάξει κάποια στιγμή. Δεν θα σας υποδείξω εγώ φυσικά, δεν θα υποδείξω στον κόσμο τι πρέπει να βλέπει, αλλά καλό είναι να υπάρχει ενδιαφέρον απέναντι στην φιλοζωία για το έργο που κάνετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, ευχαριστώ και τον Μάκη. Εύχομαι να βρει ένα καλό σπίτι για να περάσει όση ζωή του από μένα. Έτσι, νομίζω ακριβώς ότι το αξίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εμείς. Πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο με περιπτώσεις που έχει περιθάλψει ο Ζωοφιλικός Σύλλογος Περάματος και επιστρέφουμε με την Αναστασία για να κλείσουμε. Κάτι απογέματα με
καφέ και τσιγάρο. Από παιδί θυμάμαι προσπαθώ στα λάθη μου φτηνά να τη γλιτώσω. Μου μάθα να φοβάμαι ό,τι αγαπώ και μια ζωή να φεύγω πριν να δώσω. Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες. Ωραία. Και μετά το ωραίο τραγούδι από τον Μίλτο Πασχαλίδη, πάμε στην Αναστασία. Γεια σας και από μένα λοιπόν. Τι έχει σήμερα, ρινόκερο, υποπόταμο? Όχι, δεν έχω ούτε ρινόκερα ούτε υποπόταμο. Είπα να είμαι πιο προσεκτική. Γέρασε εδώ. Να έχω που τα ξέρω σίγουρα και να μην γίνει κανένα μπέρδεμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση και αυτή τη φορά, αλλά θα συνεχίσουμε ευχάριστα έτσι όπως κάθε φορά. Δυστυχώς λοιπόν και πάλι βρέθηκαν στην Άξο 10 αποκεφαλισμένες χελώνες. Η είδηση έχει γίνει viral, ευτυχώς έχει γίνει viral για να βάλουν κάποιοι μυαλό κάποια στιγμή. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Σύλλογο Θαλάσσιας Χελώνας Αρχελών, ο αριθμός τους είναι αρκετά μεγάλος για να δικαιολογεί το θάνατό τους. Μπορούσε να είναι σύμπτωση αν ήταν μικρότερος ο αριθμός. Και πέρα από αυτό, να πούμε ότι το 2016, το καλοκαίρι του 2016, είχε πραγματοποιηθεί ανάλογο περιστατικό με μια χελώνα που την είχαν δέσει με τσιμέντο ώστε να βρεθεί στον πάτο της θάλασσας και την είχαν σκοτώσει. Οπότε αυτό που ζητάει ο Σύλλογος Αρχελών, και θέλω να το τονίσω και εγώ στην εκπομπή μας για όσοι μας ακούνε, είναι όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε να επικοινωνήσει είτε με το Λιμεναρχείο Νάξου, το τηλέφωνο είναι 22850 22300, ή με το Σύλλογο Αρχελών 210-89-44-444 και ένα κινητό 6941-51-1511. Μπορεί να ακούγεται βαρετό για κάποιους που λέω το τηλέφωνο, αλλά είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και αν γνωρίζει κάποιος κάτι, παρακαλούμε να επικοινωνήσει είτε από τον κόσμο είτε από τις αρχές για να λυθεί επιτέλους αυτό το θέμα με τις χελώνες. Να κάνεις και μια σχετική ανάρτηση στο Facebook για να δει ο κόσμος τα τηλέφωνα, όποιος ενδιαφέρεται, να μπει στη σελίδα μας στο Facebook. Να δει τα σχετικά τηλέφωνα, γιατί έτσι όπως τα πάμε τώρα, αποκλείται να θυμάται. Εννοείται, θα επικοινωνήσουμε αμέσως μετά την εκπομπή για να τα έχουν όλα τα τηλέφωνα και αν κάποιος ξέρει κάτι, να επικοινωνήσει παρακαλούμε είτε με το Σύλλογο είτε με το Λιμεναρχείο. Και συνεχίζουμε όμως στις ευχάριστες ειδήσεις, γιατί μπορεί να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά νοιάζονται για τα ζώα. Και υπήρχε ένας 20χρονος λοιπόν, ο οποίος έφτιαξε αναπηρικό καροτσάκι. Γιατί νομίζεις όμως, για ποιο ζώο? Δεν ξέρω. Έχουμε δει αναπηρικά καροτσάκια για σκύλους και εδώ στην εκπομπή. Α, πώς ήρθε! Το είδα και γραμμένο, σε σούπερ. Α, με προδώσανε λοιπόν οι συνεργάτες απ' έξω. Έφτιαξε λοιπόν ένα αναπηρικό καροτσάκι για χρυσόψαρο. Αυτό δεν θα το έβρισκα. Δεν θα το φανταζόμουν. Ούτε εγώ. Και εγώ όταν το είδα, πραγματικά ενθουσιάστηκα. Να σας πω ότι το χρυσόψαρο έπασχε από μια διαταραχή. Που πολλά χρυσόψαρα μπορεί να πάσχουν από την ίδια διαταραχή. Και απλά να μην έχουμε δώσει σημασία. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Η οποία δεν του επέτρεπε να κολυμπήσει. Το βούταγε ουσιαστικά στον πάτο, συγγνώμη. Στη θάλασσα. Στον πάτο, ναι. Και δεν μπορούσε να επιπλέψει. Οπότε ο 20χρονος το λυπήθηκε, του φτιάξε ένα αναπηρικό καροτσάκι με πλαστικά εξαρτήματα αρχικά και φελιζόλ. Και έχω να σας πω ότι δεν του έφτανε αυτό που το βοήθησε το χρυσόψαρο να κολυμπήσει με αυτόν τον τρόπο. Μετά από λίγο καιρό το βελτίωσε το καροτσάκι με ακόμα πιο ελαφρά υλικά, έτσι ώστε να μπορεί το χρυσόψαρο να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά. Είδες, άμα αγαπάς το ζώο και ενδιαφέρεσαι. Πάρα πολύ ωραίο. Άλλωστε έλεγε, έλα μωρέ, ένα ψάρι είναι. Αλλά μπράβο του. Ναι, εγώ για παράδειγμα έτσι μια μικρή ιστορία, όταν κάτι παιδάκια μικρά μου είχαν πει για χρυσόψαρο μεταξύ αστείου και σοβαρού. Πρόσεξε, θα μας πεις. Όχι, δεν θα σας πω κάτι. Μην τρομάζετε. όχι. Απλά είχε τύχει ένα παιδάκι, τέλος πάντων, σε γενικό πρόσωπο να έχει χρυσόψαρο. Πέθανε το χρυσόψαρό του και το είχε πει η μαμά του ότι το έχουμε στο νοσοκομείο για να το κάνουν οι γιατροί καλά. Και έρθε το παιδάκι και μου λέει, ξέρεις, μου λέει το χρυσόψαρό μου είναι στο νοσοκομείο. Λέω τώρα τι βλακείς, δηλαδή δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι μπορούσε ένα χρυσόψαρο είτε να χρήζει ιατρικής βοήθειας, είτε κάποιον να το περιθάλψουν με αυτόν τον τρόπο. Πώς, αρρωστώνουν και τα ψάρια. Είναι... Κι όμως τελικά ένα παιδί ξέρει πολλά περισσότερα από εμάς, είπες. Από μικρό και από τρελό λίμα. Έτσι ακριβώς. Και πλησιάζει Πάσχα, οπότε όπως και τα Χριστούγεννα πρέπει να μπούμε σιγά σιγά στους ρυθμούς έτσι τους πασχαλινούς. Και φυσικά τι άλλο μπορούμε να δείξουμε, μπαζάρ πασχαλινά.
από φιλοζωικούς συλλόγους. Να πούμε ότι ακόμα έχουμε καιρό για τα μπαζάρ που θα πραγματοποιηθούν σε φυσικά καταστήματα, μέρη, αίθουσες κλπ. Οπότε εγώ θα σας μιλήσω για δύο online μπαζάρ που μπορείτε από τώρα να μπείτε και να τα δείτε. Ο φιλοζωικός λοιπόν σύλλογος Έδεσας, Respect the Animals, χαρίζει, πουλάει ουσιαστικά χειροποίητες λαμπάδες, πάρα πολύ οικονομικές, αξίζει, δηλαδή μην το σκεφτείτε καν ότι θα δώσετε χρήματα για αυτές τις λαμπάδες, αξίζει και με το παραπάνω, γιατί θα σωθούν ζωάκια. Λοιπόν, πουλάει λοιπόν αυτές τις λαμπάδες. Να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε είτε στη σελίδα του στο Facebook, είπαμε είναι το Respect the Animals, θα το βρείτε πάρα πολύ εύκολα, είτε να πάρετε τηλέφωνο στο 6986-61-72-12, θα το αναρτήσουμε και αυτό, οπότε μην αγχώνεστε καθόλου, θα έχετε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειάζεστε, έτσι ώστε να αγοράσετε μια λαμπάδα και να σώσετε μια ζωή, να δώσετε μια τροφή σε ένα σκυλάκι που την έχει ανάγκη, όπως είπαμε και πριν εδώ πέρα με το Ζωοφιλικό Σύλλογο Περάματος, τα σκυλάκια και γενικά τώρα τα ζώα μας έχουν ανάγκη και μπορούμε να τα βοηθήσουμε πάρα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Και στην Έδεσα λοιπόν, που έτσι το έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά και χαιρόμαστε γι' αυτό, ο σύλλογος Stray Care, εθελοντές καταφυγίου Έδεσα Stray Care συγκεκριμένα, οργανώνει και αυτή ένα online μπαζάρ, έχει ξεκινήσει δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο, αγοράζοντας λαμπάδες ή οποιοδήποτε άλλο είδος δίνει ο σύλλογος, χειροποίητα και αυτά, τα βλέπουμε στις οθόνες μας. Μέχρι 6 Τετάρτου μπορείτε να αγοράσετε ένα από αυτά τα είδη, πάλι μέσω Facebook, είτε στέλνοντας το inbox του καταφυγίου, είτε στο τηλέφωνο που θα βρείτε στο Facebook, έτσι ώστε να αγοράσετε, να παραγγείλετε και να βοηθήσετε και πάλι ζωάκια που θα πραγματικά θα σώσετε την καθημερινότητά τους και πραγματικά θα τους κάνετε να έχουν μια ποιοτική ζωή. Αν μπορείτε βέβαια σε αυτό το σημείο να πούμε να υιοθετήσετε και ένα από αυτά τα ζώα, ακόμα καλύτερα, γιατί θα τους προσφέρετε και σπίτι και φαγητό και ό,τι μπορεί να χρειάζεται, ό,τι χρειαζόμαστε εμείς χρειάζονται και τα ζώα. Οπότε αν θέλετε να το πάτε ένα βήμα πιο πέρα, μπορείτε να μπείτε και να υιοθετήσετε πολλά ζωάκια. Είναι... Ευκαιρίες υπάρχουν πολλές. Ζητούν σπίτι. Ευκαιρίες υπάρχουν πολλές, αρκεί να τις εκμεταλλευόμαστε. Να πούμε και σε αυτό το σημείο σχετικά με τα μπαζάρ, ότι ακυρώθηκε δυστυχώς το μπαζάρ της Ελληνικής Φιλοζωικής Εταιρείας. Ήταν να γίνει 8 και 9 Απριλίου στο Πολεμικό Μουσείο. Με συγχωρείτε που διαβάζω, απλά είναι ευτυχώς πολλά τα μπαζάρ μας και δεν τα ξέρω απ' έξω. Οι δωρεές όμως που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και όσες πρόκειται να γίνουν, θα εκτεθούν τη Μεγάλη Εβδομάδα στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στο Κοροπή. Τις καθημερινές 10 με 4. Οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε δωρεές, απλά δεν θα πραγματοποιηθεί το μπαζάρ. Δεν αλλάζει κάτι όμως. Okay. Και έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε και κάτι ακόμα. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Πρώτη φορά θα προτείνω ταινία σε αυτή την εκπομπή. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να την προτείνω. Και... Μπορεί να το κάνουμε και με βιβλία αυτό. Ναι, αμέ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με ταινίες. Το αναλαμβάνεις εσύ. Την άλλη εβδομάδα θα σου έχω βιβλίο λοιπόν. Το υπόσχομαι. Και βιβλίο και ταινία, γιατί όχι. Ωραία. Τα πάντα. Έτσι. Να έχουμε λύσεις. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα σας προτείνω μια ταινία, πραγματικά εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Έχει να κάνει φυσικά με ζωάκια, με σκύλο συγκεκριμένα, τον Marley, πρωταγωνιστή Jennifer Aniston και ο Owen Wilson. Δεν είναι πολύ καλά τα αγγλικά μου, ειδικά ως ηθοποιούς, μην με παρεξηγείτε. Ο Marley λοιπόν είναι αυτός ο σκύλος που βλέπουμε... Ούτε του πρωθυπουργού είναι πολύ καλά. Ωραία, οπότε έχω προοπτικές να γίνω πρωθυπουργός κάποια στιγμή. Ο Marley λοιπόν είναι ο σκύλος που βλέπουμε στις οθόνες μας, στα πλάνα τώρα βλέπουμε το τρέιλερ, ο οποίος φαίνεται πάρα πολύ ήσυχος τώρα εδώ, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ ζωηρός. Τον υιοθετεί ένα ζευγάρι δημοσιογράφων στην αρχή του γάμου τους, έτσι για να έχουν μια παρέα στο σπίτι. Σιγά σιγά όμως αυτός μεγαλώνει και αρχίζει τρώει έπιπλα, κάνει την ανάγκη του οπουδήποτε μέσα στο σπίτι, δεν μπορούν να τον εκπαιδεύσουν με τίποτα. Δεν θα σας πω όλη την ιστορία φυσικά. Όχι, να δούμε και την ταινία. Εννοείται. Δυστυχώς είναι δραματική κωμωδία, γιατί πάντα υπάρχει το κλάμα σε αυτές τις ταινίες, στο τέλος. Καταλαβαίνετε το λόγο, φαντάζομαι. Τα υπόλοιπα μπορείτε να πάρετε την ταινία, 108 λεπτά είναι. Την προτείνω ανεπιφύλακτα, ανεπιφύλακτα πραγματικά. Απλά να σου πω ότι εγώ είχα ραντεβού για νύχια και άργησα, γιατί έβλεπα την ταινία και δεν μπορούσα να ξεκολλήσω. Τότε οπότε θα είναι πραγματικά καλή η ταινία. Αυτά λοιπόν. Πώς δεν είπαμε. Ταινία. Η ταινία λέγεται Marley, ένας μεγάλος μπελάς στα αγγλικά. Αν θέλετε να... στα ελληνικά, συγγνώμη, αν θέλετε να τη βρείτε στα αγγλικά, Marley and Me. Okay. Σας ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θέλω και βιβλίο. Και βιβλίο και ταινία, χαμός θα γίνει εδώ. Ωραία, πέρα. Μια χαρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το Pet Show για αυτήν την Τετάρτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μεγάλη εβδομάδα είναι την επόμενη εβδομάδα. Είναι, όχι, τη μεθεπόμενη είναι μεγάλη εβδομάδα. Είναι, τη μεθεπόμενη. Ναι. Βιάζεσαι για τις διακοπές. Βιάζομαι. Βιάζομαι να έρθει το Πάσχα. Βιάζεσαι. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.